Ομάδα, καλώς ήλθατε σε ένα ακόμη School for All. Φυσική για σήμερα, έχουμε περάσει στο 8ο κεφάλαιο και θα μιλήσουμε για το κυκλοφορικό σύστημα. Πάμε να ξεκινήσουμε. Για αρχή, να ξεκαθαρίσουμε ότι το σύστημα λέγεται κυκλοφορικό και όχι κυκλοφοριακό. Αυτό ήταν ένα από τα πιο συνηθισμένα λάθη στη συγκεκριμένη ενότητα. Το κυριότερο όργανο του κυκλοφορικού συστήματος είναι η καρδιά. Η καρδιά είναι ένας μυς ο οποίος δουλεύει σαν μία αντλία ασταμάτητα, μεταφέροντας το αίμα σε όλα τα όργανα του ανθρώπινου σώματος. Προσοχή τώρα! Το αίμα που μόλις αναφέραμε ούτε δημιουργείται, ούτε κατασκευάζεται, ούτε πωλείται, ούτε αγοράζεται, παρά μόνο προσφέρεται. Αυτό που μπορεί να έχετε ακούσει πολλές φορές, ότι δίνοντας αίμα σώζουμε μία ζωή, είναι μία μεγάλη αλήθεια. Για να δώσουμε αίμα όμως, πρέπει να έχουμε περάσει τα 18 μας έτη. Οπότε, μεγαλώνοντας, το έχουμε πάντα στο κεφαλάκι μας αυτό. Πάμε να μιλήσουμε για την καρδιά. Η καρδιά έχει το μέγεθος μίας γροθιάς και αποτελείται από 4 μέρη, 2 κόλπους και 2 κοιλίες. Οι κόλποι και οι κοιλίες τώρα επικοινωνούν μεταξύ τους με τις βαλβίδες, οι οποίες επιτρέπουν τη ροή του αίματος από τους κόλπους στις κοιλίες. Στη συνέχεια, πάμε να δούμε ποια είναι τα 3 στάδια του καρδιακού παλμού. Όταν μιλάμε για τον καρδιακό παλμό, ουσιαστικά αναφερόμαστε στο χτύπο της καρδιάς. Ο χτύπος της καρδιάς λοιπόν, ο καρδιακός παλμός, εξελίσσεται σε 3 στάδια. Πάμε να τα δούμε. Κατά το πρώτο στάδιο συστέλλονται οι κόλποι και το αίμα περνάει στις κοιλίες. Ταυτόχρονα κλείνουν οι βαλβίδες. Στη συνέχεια έχουμε το δεύτερο στάδιο, στο οποίο συστέλλονται οι κοιλίες, οι βαλβίδες παραμένουν κλειστές και το αίμα περνάει στο σώμα μας. Τρίτο στάδιο είναι η καρδιακή παύλα, κατά την οποία ξεκουράζεται η καρδιά. Είναι σαν να λέμε το σημείο που κάνει το διάλειμμά της. Αυτό διαρκεί λιγότερο από μισό δευτερόλεπτο. Αυτά είναι τα 3 στάδια του καρδιακού παλμού και έτσι το αίμα φτάνει σε όλα τα μέρη του σώματος. Πάμε να μιλήσουμε τώρα για τις διαδρομές που ακολουθεί το αίμα. Το αίμα ακολουθεί 2 διαδρομές και μπορεί να το έχουμε ακούσει ποτέ σαν τη μικρή και τη μεγάλη κυκλοφορία. Η μικρή κυκλοφορία ξεκινάει από τη δεξιά κοιλία και καταλήγει στον αριστερό κόλπο. Κατά τη μικρή κυκλοφορία, το αίμα πηγαίνει από την καρδιά προς τους πνεύμονες και αντίστροφα. Η μεγάλη κυκλοφορία τώρα ξεκινάει από την αριστερή κοιλία και καταλήγει στο δεξί κόλπο. Κατά τη μεγάλη κυκλοφορία τώρα, το αίμα περνάει από την καρδιά σε όλα τα υπόλοιπα όργανα του σώματος. Πάμε τώρα να μιλήσουμε για αρτηρίες και φλέβες. Οι αρτηρίες είναι αγγεία τα οποία μεταφέρουν αίμα πλούσιο σε οξυγόνο από την καρδιά σε όλα τα υπόλοιπα όργανα του σώματός μας. Οι φλέβες τώρα είναι αγγεία που μεταφέρουν αίμα πλούσιο σε διοξίδιο του άνθρακα από τα διάφορα όργανα του σώματος στην καρδιά. Οι αρτηρίες και οι φλέβες τώρα ενώνονται μεταξύ τους με τα τριχοειδή αγγεία. Αφού έχουμε μιλήσει για μικρή και μεγάλη κυκλοφορία και για αρτηρίες και φλέβες, μπορούμε να καταλήξουμε στο ότι με τη μεγάλη κυκλοφορία, αίμα πλούσιο σε οξυγόνο πηγαίνει από την καρδιά σε όλα τα όργανα του σώματός μας. Ενώ με τη μικρή κυκλοφορία, το διοξίδιο του άνθρακα που υπάρχει μέσα στο σώμα μας φτάνει στους πνεύμονες και από εκεί αποβάλλεται από τον οργανισμό μας. Λοιπόν, ομάδα, αυτό ήταν το μαθηματάκι μας για σήμερα. Λίγα πράγματα και ουσιαστικά για το κυκλοφορικό σύστημα. Ελπίζω να τα κάναμε όλα πολύ εύκολα, πολύ απλά, να σας βοήθησαν, να σας άρεσαν. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας για ακόμη μια φορά. Θυμηθείτε ότι μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μας, να μαθαίνετε πρώτοι ό,τι νέο ανεβάζουμε και να μας δίνετε και δύναμη να συνεχίζουμε. Μέχρι το επόμενο School for All, να είστε όλοι καλά. Αντίος.